Πάμε λίγο στον Ζαχάρη και στον Μάριο. Τι κάνετε, παιδιά? Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι ο Ζαχάρης ο Ρακιντζάκης και ο Μάριος ο Μαθιανάκης. Δύο μουσικοί. Ανδρέας Καραπηδάκης. Άλλαξε. Άλλαξε τελευταία στιγμή, πρέπει να με ενημερώσετε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να στείλετε όμορφο μήνυμα με φόντο και το Σαββατοκύριακο μέσα από τη μουσική σας και μέσα από, από το λαούτο και τη λύρα. Να σας ευχαριστήσουμε, πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε λίγο πριν πάμε στη μουσική πώς νιώθει ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν έχει αυτή την επαφή, τη συχνή επαφή που είχε πριν από τον κορονοϊό με το κοινό. Η περίοδος είναι δύσκολη για όλους, αλλά μέσω της μουσικής αποκτάμε αισιοδοξία και πιστεύουμε να βγούμε πιο δυνατοί από όλο αυτό. Ασχολείστε από μικρή ηλικία με την μουσική, με τα μουσικά όργανα? Ναι, εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου από 7 χρονών να έχω στα χέρια μου τη λύρα. Μάλιστα. Και ο συνάδελφος εκεί δίπλα, ο έτερος μουσικός. Εγώ το ίδιο. Καλησπέρα σας. Υπάρχει αυτή βέβαια η αποχή από εκδηλώσεις όλων των κριτικών καλλιτεχνών και πρέπει να υπάρξει βέβαια και μια υπομονή, αλλά έχετε τη δυνατότητα μέσα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης να έρχεστε σε επαφή με το κοινό. Σωστά, Ανδρέα? Όσο μπορούμε, ναι. Πλέον αυτό έμεινε μόνο. Αυτή η επαφή έμεινε μόνο με, αυτή επαφή. Και με τους φίλους, βέβαια. Μέσα από το διαδίκτυο. Λοιπόν, τι θα μας αφιερώσετε για να κλείσουμε έτσι όμορφα τη σημερινή εκπομπή? Θα παίξουμε κάποιες μαντινάδες, έτσι. Έτσι, έχουμε 3-4 λεπτά. Επίκαιρες. Πάμε. Ναι. Έλα βλέπουμε κρίτη σήμερα την όρφη παρέα. Όμα με το μπαλάζιο το κουλό της ελίτσια την φωτά. Έλα πάμε αγιά τη χώρα μας, πάμε στα αυτιά μας πρώτα. Λοιπόν, η πλάκα έχει βέβαια ότι ο Δημήτρης από πάνω μου λέει πάμε, κλείνουμε, 2 λεπτά έχουμε. Μετά πάω να κλείσω, μου λέει ωραία η μαντινάδα, μου λέει ας το κρατήσουμε λίγο παραπάνω.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ και τα παιδιά για αυτή την όμορφη έτσι μουσική παρένθεση για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Ωστόσο, όπως προείπα, ο Στέλιος Χανιωτάκης, ο συνάδελφος, βρίσκεται εκεί στο αστυνομικό μέγαρο απέναντι, με φόντο τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, γιώτα περιορισμένη βέβαια η κίνηση, έως ανύπαρκτη. Αυτό ήταν το αυτό έλειπε λογικό. Να υπάρχει κίνηση. Είναι καραντίνα, είναι lockdown, δεν το ξεχνάμε. Βέβαια, να ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και μακάρι να τα ξαναπούμε κάτω από καλύτερες συνθήκες και γιατί όχι να σας φιλοξενήσουμε και στο στούντιο. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Βέβαια, όσο βέβαια. Τον κόσμο υπομονή. Χαρά μας. Και να κάνουμε θετικές σκέψεις όσο μπορούμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Και τήρηση των μέτρων. Βέβαια. Και να παίρνουμε αισιοδοξία για το μέλλον και να βγούμε πιο δυνατοί από αυτό. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ.